Τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου εδώ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαγεωργίου. Το καλή φέραμε επιτυχία, γιατί... καλή σεζόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ετοιμάζεστε κι εσείς. Ναι, έχουμε την τρίτη απεργία, έτσι. Ξεκίνησε και για εμάς σεζόν, λέτε. Έτσι, αυτό πήγα να πω, αλλά εντάξει. Πάντα για πείτε μας, αιτήματα, διότι κοίτα εδώ, βλέπεις. Ναι. Ο κόσμος της εργασίας στο δρόμο, έχετε συμμάχους. Ναι. Το γράφει Αυγή τώρα βέβαια, είναι ένα ζήτημα, γιατί τέσσερα χρόνια τώρα, τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι στάση κρατήσαν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο εργατικό κίνημα. Κάναν και αυτοί ακριβώς αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που κάνουν σήμερα οι εντεταλμένοι των εργοδοτών, αυτή η συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕ, που προσπαθούν πάση θυσία να μην σηκωθεί, επαργιακό κλίμα απέναντι σε ένα οριμακό μέτρο. Μην μας λες διότι εδώ τώρα δεν είναι η ΓΕΣΕ. Αυτό. Δεν το λέμε εμείς, κύριε Καμπουράκη μου. Το λένε οι εργαζόμενοι, τους έχουν ονομάσει έτσι. Για την απεργία σας λέω, ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είχαμε ένα πρώτο σημάδι από τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω το καλοκαίρι, με τα μέτρα που πήρε ενάντια στους εργολαβικούς εργαζόμενους και αυτό για την αιτιολογία της απόλυσης. Ναι. Βγαίνει λοιπόν η ΓΕΣΕ και λέει ότι να δώσουμε η πλειοψηφία εκεί στη ΓΕΣΕ και λέει πρέπει να δώσουμε χρόνο και να κρίνουμε τη νέα κυβέρνηση κτλ. Που σημαίνει ότι είναι προσυμφωνημένο να περάσουν και όλα τα υπόλοιπα. Σηκώθηκε ένα απεργιακό κλίμα. Έκαναν προσπάθεια το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα και συνδικάτα που δεν είναι στο ΠΑΜΕ. Ναι. Πήγαμε για τις 24 του μηνός. Γιατί ξέρετε, ούτε την ΑΔΔΗ, ούτε το δημόσιο ελέγχει το ΠΑΜΕ, να το πω έτσι, ούτε την Ομοσπονδία των Μεταφορών, ούτε και μια σειρά άλλα συνδικάτα. Πήγε 24. Η ΓΕΣΕ βγάζει πλειοψηφία για τις 25, προσπαθεί να διασπάσει αυτό το. Αυτό γιατί γίνεται. Εσείς πώς το ερμηνεύετε, δεν είναι πόλεμο. Δεν είναι πόλεμο. Όντως και είναι λίγο θέμα. Σας είπα το εξής. Δεν είναι πόλεμο. Τι ξέρετε πώς είναι ο κόσμος. Και να καπελώσει το καθένας από την πλευρά του τις απεργιακές κινητοποίησεις. Τι απαντάτε? Όχι, όχι. Το 24 ήταν μια ημερομηνία, το οποίο πραγματικά, επειδή ξέρετε, πολλοί εργαζόμενοι λένε, είναι δυνατόν να κηρύσεις απεργία την ημέρα ψήφισης. Λοιπόν, το 24 του μηνός ήταν μια ημερομηνία, την οποία δεν ήταν μόνο εμείς, σας ξαναλέω. Ήταν μια σειρά σωματεία συνδικάτα που δεν. Ωραία, τώρα τι βάζετε μπροστά, ποια είναι η προμετωπίδα των ετοιμάτων? Εμείς βάζουμε μπροστά μας το εξής. Είναι δυνατόν, λοιπόν, να πάμε τώρα να καταργήσουμε επί της ουσίας κάθε έννοια συλλογική ρύθμιση, συλλογικέ συμβάσει, γιατί αυτό κάνει το νομοσχέδιο. Με το αναπτυξιακό το λεγόμενο. Βέβαια, να σας πω, αναπτυξιακό, κύριε Καμπουράκη, μεταξύ μας τώρα αναπτυξιακό είναι. Βεβαίως, γιατί αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και εναντίον των συλλογικών συμβάσεων και εναντίον της οργάνωσης των εργαζομένων, γιατί χτυπά τα συνδικάτα και με το ηλεκτρονικό μητρό και με το 50-1 και με την απεργία. Αν το ηλεκτρονικό μητρό θα ταλαιπωρήσει τους κακούς συνδικαλιστές, όπως κακοί υπάρχουν σε κάθε κλάδο. Δεν θα διευκολύνει όμως να τα καθαρίσει το τοπίο για όλους σας τελικά, πιστεύετε, για τους σωστούς. Πιστεύετε ότι υπάρχει σωματείο που δεν έχει ηλεκτρονικό μητρό? Σε πάπυρους δεν τα έχουμε πάντα στα μητρώα. Είναι άλλο όμως να τάχεις, είναι άλλο όμως να έχεις ηλεκτρονικό μητρώο και να το ελέγχεις εσύ και άλλο είναι να το παραδώσεις εκεί. Μάλιστα. Που ξεκάθαρα μπαίνουν άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ποιοι θα πάρουν μέρος στην απεργία, για πείτε μας έτσι. Και τι κάλεσμα υπάρχει? Τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα, κύριε Καμπουράκη, της Αθήνας, του Πειραιά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Ναι, η Ομοσπονδία των Μεταφορών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η Ποινιό. Είναι αυτεργάτες. Ναι. Και μια σειρά μεγάλα, πολύ μεγάλα συνδικάτα, σωματεία σε όλη τη χώρα. Και εργατικά κέντρα, 14 εργατικά κέντρα, μεγάλες ομοσπονδίες. Η συγκέντρωσή σας που είναι? Η συγκέντρωσή μας θα είναι το πρωί της Τρίτης, 24 του μηνός, στα Προπύλαια, 10:30 το πρωί. Εντάξει. Και βεβαίως, κύριε Καμπουράκη μου, δεν τελειώνουμε στις 24, έχουμε και κλιμάκωση.